Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θυμάμαι πολύ καλά την ημερομηνία. Ήταν 30 Νοεμβρίου του 2017, όταν κληθήκαμε, νομίζω, τα μεσοβδόμαδα να συνεδριάσουμε για να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που έδινε ο νόμος 4483, που ήταν ακριβώς η τελευταία μέρα. Η τελευταία μέρα που έδινε δυνατότητα ο νόμος για να πάρθει η απόφαση, ούτως ώστε να δοθούν τα χρήματα αυτά, να δοθούν δηλαδή τα μέσα αυτά εις χρήμα στα χέρια των εργαζομένων. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι 9 μήνες μετά θα είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και βέβαια ακούστηκαν εδώ πέρα για το αυτονόητο, για αυτισμό υπηρεσιών, για μη συνεννόηση υπηρεσιών, ότι 9 μήνες θεωρείται λογικός χρόνος και ότι φροντίζουμε πάρα πολύ για τη ζωή των εργαζομένων όσον αφορά το διαγωνισμό, αλλά όσον αφορά την καθημερινότητα τους χωρίς αυτά τα μέσα, δεν ακούσαμε κάτι. Και ειλικρινά απορώ, φταίει η πάρεδρος, φταίει το λεκτικό συνέδριο, οι άλλοι δήμοι γιατί έχουν μέσα ατομικής προστασίας? Τι συμβαίνει? Μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκη συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και άντε έχουμε στα ΜΑΠ λίγο κακοτυχία. Θα συζητήσουμε αργότερα. Με τις σακούλες τι γίνεται? Με τα φαράσια τι γίνεται? Με τα απορρυπαντικά τι γίνεται? Και εκεί έχουμε τα ίδια προβλήματα. Μήπως φταίει κάτι άλλο? Θεωρώ ότι σήμερα θα ερχόταν προς ψήφιση ο πολυδιαφημισμένος νέος οργανισμός εταιρικής υπηρεσίας. Ο προηγούμενος οργανισμός υπηρεσίας, όταν είχε έρθει από τον Δήμαρχο, πανηγυρικά, έλεγε ότι θα φέρει μια μεγάλη τομή στη λειτουργία των υπηρεσιών, θα δώσει αρμοδιότητες στους γενικούς διευθυντές, οι υπηρεσίες θα λειτουργούν καθετοποιημένες και ο ρόλος του αντιδημάρχου θα είναι καθαρά πολιτικός. 8 χρόνια μετά, ακούμε έκπληκτο τον καινούριο υπεύθυνο της καθαριότητας να μην ξέρει τι συμβαίνει με τις μελέτες που είναι ανεπαρκείς, να μην ξέρει τι συμβαίνει με τους διαγωνισμούς που δεν έχουν καν αποτέλεσμα και σήμερα μην ξέρει γιατί δεν πληρώνεται τα εξαιρέσιμα. Ο κύριος Ζαχαριάδης είναι μέλος αυτής της διοίκησης χθες. Ανέλαβε σήμερα αυτή την κατάσταση και απορεί για όλα τα πράγματα. Αν αυτός απορεί, δεν ξέρω εμείς γιατί πρέπει να απορούμε, ο κόσμος που μας βλέπει γιατί απορεί, οι εργαζόμενοι γιατί πρέπει να απορεί και ποια είναι τελικά η επάρκεια όλων αυτών που διαχείριζονται αυτά τα πράγματα.